Μία προσφορά της Wind. Φιέστα για την ομάδα του Πανθρακικού που μετά το 2008 ανέβηκε για δεύτερη φορά στην ιστορία στην Super League. Αγωνιστικά η ομάδα του Νομού Ροδόπης επικράτησε με σκορ 4-1 της αναγέννησης Γεννήτσων, κλείνοντας με θρίαμβο τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις στην Football League. Μία πόλη, μία ομάδα και ένας νομός Ροδόπης ζει και πανηγυρίζει για την ομάδα του Παθραϊκού που πραγματοποίησε φιέστα και ανέβηκε μετά το 2008 για δεύτερη φορά στην πολύχρονη ιστορία του στη Super League, κλείνοντας τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με νίκη θρίαμβο 4-1 επί της αναγέννησης Γεννητσών. Το καλό είναι ότι μπορούμε και να χάρουμε μια δύσκολη χρονιά. Πραγματικά που στο τέλος έγινε αρκετά εύκολη. Νομίζω πως η ομάδα μας άξιζε να πάρει τη μια από τις δύο πρώτες θέσεις. Είχαμε σοβαρότητα και σταθερότητα. Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση και που με εμπιστεύτηκε και που μου εμπιστεύεται την ομάδα για την επόμενη χρονιά. Μια χρονιά δύσκολη, η οποία από σήμερα πρέπει να ξεκινήσει. Η Πάξια κέρδισε την κατηγορία. Ήταν από τις πιο σταθερές και πιο ουσιαστικές ομάδες της κατηγορίας. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Ένας μεγάλος γουργοθάς, τα καταφέραμε, βγήκαμε κατηγορία. Την επόμενη αγωνιστική θα ξέρουμε αν βγούμε πρωταθλητές. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για αυτό που κατορθώσαμε, μέσα στις δυσκολίες που πήρε η αγωνιστική, το πρωτάθλημα. Δώσαμε χαρά στον κόσμο μας. Και γι' αυτό είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι όλοι οι ποδοσφαιριστές. Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα, από τη διοίκηση, τον προπονητή, τους φροντιστές, όλους. Δικαιώθηκαν οι κόποι μιας χρονιάς. Καταφέραμε, εκπληρώθηκε ο στόχος. Είμαστε στη Super League και από αύριο ξεκινάει σκληρή δουλειά για τη νέα χρονιά. Για τον κόσμο, τι έχεις να πεις? Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο, μας στήριξε. Σίγουρα περιμένουμε τον χρόνο ακόμα πιο πολύ υποστήριξη και να το αναταπίσουμε και εμείς με την προσπάθειά μας. Επιτέλους ο στόχος έγινε πραγματικότητα και εύχομαι του χρόνου να είναι τα πράγματα πολύ καλύτερα για τον Παθρακικό και να κάνουμε μια αξιοπρεπέστατη πορεία στο πρωτάθλημα. Για τον κόσμο τι έχεις να πεις? Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό να έρχεται ο κόσμος στο γήπεδο όπως ερχόταν και γι' αυτό και ήταν ο 12ος παίκτης μας. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό.